Καλημέρα σας. Κατά πρώτον σας ευχαριστώ που ήρθατε για να δώσουμε αυτή τη συνέντευξη ενημέρωση για μας, για να μπορέσει να ενημερωθεί ο κόσμος της Μυτιλήνης και γενικά να δούμε αυτό που έχει προκύψει όσον αφορά αυτό που γίνεται στην αυτοδιοίκηση σήμερα. Αυτό που έχω να πω εγώ ως επικεφαλής της Δημιουργικής Ενότητας είναι ότι από την πρώτη στιγμή αντιδράσαμε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά το νόμο αυτόν που πέρασε η κυβέρνηση, ώστε να μπορούν να εκπίπτουν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι αν είχαν κάποια χρέη πάνω από 300 ευρώ και μάλιστα χωρίς καλά-καλά να ενημερωθούν. Αυτό βέβαια έγινε όταν έπεσε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Γελαγότης, όπου δημόσια τοποθετήθηκα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπα ότι ήταν μία λάθος κίνηση αυτοδιοικητική που αλλάζει τα δεδομένα στην αυτοδιοίκηση και έτσι χάνεται και αλλοιώνεται η λαϊκή εντολή. Αυτός ο νόμος ψηφίστηκε από την παρούσα κυβέρνηση, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι λοιπόν, πολλές φορές έχω τοποθετηθεί ότι ήταν όχι μόνο αυτό το πλαίσιο του νόμου, αλλά ο νόμος της αυτοδιοίκησης γενικά ήταν ίσως στα 30 χρόνια και που έχω στην αυτοδιοίκηση, ήταν ο χειρότερος αυτοδιοικητικός νόμος που έχει ψηφιστεί. Είχα καλέσει πολλές φορές και τον Δήμαρχο, από τις θέσεις που έχει και σαν πρόεδρος της ΠΕΔ, ότι πρέπει να αντιδράσουμε γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και πρέπει και στην ΚΕΔΕ να τοποθετήσουμε πολλά θέματα όσον αφορά αυτόν τον απαράδεκτο κατά μέα αυτοδιοικητικό νόμο. Ας πούμε όμως στο σημείο που έρχεται αυτός ο νόμος και μπορεί και δύναται από ανθρώπους της αυτοδιοίκησης ή υπαλλήλους ακόμα να χρησιμοποιηθεί, να εργαλειοποιηθεί έτσι ώστε να αλλάξει ακριβώς η λαϊκή εντολή. Χρειάζεται οπότε πολιτική παρέμβαση. Πολιτική παρέμβαση και σε αυτό κινούμαστε σαν Δημιουργική Ενότητα. Προς όλους τους πολιτικούς χώρους έχουμε απευθυνθεί και σε φορείς ώστε να γίνει μια τροποποίηση, η οποία τροποποίηση όχι να μην βάζει ζήτημα οικονομικό όσον αφορά τους αιρετούς και μη, αλλά να γίνεται ενυπόγραφη παραλαβή του ειδοποιητήριου. Γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει ενυπόγραφη παραλαβή, μπορεί να εργαλειοποιηθεί. Και θα εξηγήσω παρακάτω γιατί το λέω αυτό και γιατί έγινε αυτό στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Η προσπάθειά μας λοιπόν σαν Δημιουργική Ενότητα είναι αυτό το θέμα που έχει προκύψει να παλευθεί και να καμφθεί πολιτικά και όχι στις αίθουσες των δικαστηρίων, που και εκεί βέβαια είναι πλέον επιλογή του κάθε Δημοτικού Συμβούλου, του κάθε Τοπικού Συμβούλου, του κάθε Προέδρου, αν θα προσφύγει ή όχι, ξοδεύοντας μια σειρά χρημάτα, τα οποία βέβαια μπορεί να τα έχει ή μπορεί και να μην τα έχει. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να σας ξανατονίσω ότι ως Δημιουργική Ενότητα από την πρώτη στιγμή ήμασταν αντίθετοι σε αυτό το κατασκεύασμα. Είναι ένα μόρφωμα, θα το έλεγα εγώ, που μπορεί να αλλοιώσει τη λαϊκή εντολή. Πάμε λοιπόν στο δικό μας Δήμο. Φαινομενικά δεν φαινόταν ότι έχουμε πρόβλημα. Τον Ιανουάριο του 24 έπρεπε λοιπόν οι υπηρεσίες αμελητοί να και αυτοδίκια να καλέσουν όλους τους δημοτικούς συμβούλους, τοπικούς συμβούλους που είχαν πρόβλημα. Κάτι τέτοιο δεν φάνηκε. Προσωπικά το αντιλήφθηκα τον Απρίλιο όταν με πήρε ο προϊστάμενος, ο οποίος άλλαξε του Δήμου μας, ο Νίκος ο Μυστηριώτης, και μου είπε «Φαίνεται να έχεις πρόβλημα, κύριε Αλατζιά, με κάτι κλήσεις κοκ αυτοκινήτου στο Δήμο κάτω». Λέω, έμεινα έκπληκτος και του είπα το εξής, ότι από ό,τι γνωρίζω αυτές έχουν πάει στην εφορία και τις έχω ρυθμίσει και τις πληρώνω. Και αυτός έμεινε λίγο έκπληκτος, λέει θα το δω και θα σας πω. Πραγματικά
σε μία-δύο μέρες με πήρε τηλέφωνο. Μου λέει, όντως δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Τον Απρίλιο λοιπόν δεν είχα κανένα μα κανένα πρόβλημα. Στην πορεία ξεπήδησαν κάποια προβλήματα όταν μέσω ΔΕΙΑΛ υπήρξε, και λέω για μένα, υπήρξε ένα οικόπεδο, μια κληρονομιά που είχαμε, ας πούμε, που ήταν το 50% στο δικό μου το όνομα. Βέβαια το 50% έπεφτε κάτω από 300. Πήγαν τότε στην αποκεντρωμένη όλα τα ονόματα μαζί, το δικό μου και του κυρίου Γελαγότη ήταν τότε μαζί μία φορά. Βγήκαν οι αποφάσεις, πέσαν ο κύριος Γελαγότης και κάποιοι τοπικοί σύμβουλοι. Εγώ δεν έκπεσα, γιατί τότε εξετάστηκε και πάρθηκε ότι πραγματικά αυτό το μοίρασμα ήταν δια δύο, ας πούμε, οπότε δεν περνούσα τα 300 ευρώ. Πιέσεις από το Δήμο Δυτικής Λέσβου ήταν πολλές, με αποτέλεσμα να γίνει και ερώτημα στο Υπουργείο. Δεν τους έφτασε αυτό να περιμένουν την απάντηση. Όταν 13 Αυγούστου ενημερώθηκα τυχαία εντελώς, όταν πήρα την αποκεντρωμένη για να ρωτήσω κάτι για τον Απόστολο, ότι έχει φτάσει από το Δήμο ένα ποσό της τάξης των 550 ευρώ και άρα έχω πρόβλημα. Την επόμενη πήγα στο Δήμο. Πήγα στο Δήμο και ζήτησα να δω τι... Τους έκανα παράπονο γιατί δεν ενημερώθηκα. Όχι με έντονο, ήθελα να δω. Είδα λοιπόν ότι μέσα υπήρχαν μια κλίση η οποία ήταν αυτοκινήτου το 2005. Εγώ το 2010 ήμουν δήμαρχος. Άρα θα έπρεπε να έρθει σε μένα. Αυτή δεν ήρθε ποτέ. Ρώτησα μάλιστα την υπάλληλο, γιατί εγώ είχα καθαρίσει τι γινόταν. Εμείς τότε τη στέρναμε κατευθείαν στην εφορία όλες τις κλίσεις, η οποία από 58 ευρώ είχε πάει στα 176, αν θυμάμαι καλά. Μέσα είχαν ακόμα και το 24. Το 24, δηλαδή τις 8 μήνες του 24. Κοιτάξτε να δείτε. Εκεί λοιπόν μου είπε ο διευθυντής ότι, εντάξει, λέει, εγώ είμαι καινούριος, έπρεπε η προηγούμενη, δεν έκανε καλά τη δουλειά της και το ένα και το άλλο. Εδώ όμως ο νόμος προβλέπει και λέει το εξής, ότι ένας δημοτικός σύμβουλος μπορεί να φύγει από τη θέση του ακόμα και στην πορεία της δημοτικής περίοδου. Πώς μπορεί να γίνει άμα βρεθεί ένα χρέος καινούριο? Αυτό μπορεί να γίνει ως εξής. Παραδείγματος χάρη, κάποιος άνθρωπος έχει δηλώσει κάποια τετραγωνικά μέτρα ότι είναι παραπάνω το σπίτι του, βγαίνει 350 ευρώ, τον ειδοποιούν, δεν το παίρνει έτσι που γίνεται, και σε 10 μέρες μπορεί να το στείλουν να εκπέσει. Και βέβαια μετά πρέπει να τρέχει στα δικαστήρια. Και ρωτάω εγώ, αφού το βρήκατε στην πορεία, γιατί δεν με καλέσατε να γίνει ακριβώς αυτό που προβλέπετε, ρύθμιση, να πληρωθεί αμέσως? Εκτελώ εντολές, ήταν η απάντηση. Πολύ καλά, δεν μπήκα παρακάτω. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι μπορεί να εργαλειοποιηθεί. Πώς εργαλειοποιήθηκε από το Δήμο Δυτικής Λέσβου αυτό το θέμα? Πριν μερικοί μήνες έμαθα ότι ψαχτήκανε η δική μας παράταξη, ακόμα και η αναπληρωματική. Και γι' αυτό έκανα και κάποια τηλέφωνα σε κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, μήπως έχουν χρέη, που τι χρέη είχαν. Μιλάμε τώρα για 300 ευρώ, 301, για ΔΕΙΑΛ, τα οποία πιο πολλοί δεν το ξέρανε. Όταν έπεσε λοιπόν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος βγήκα εγώ, ο δήμαρχος τότε τα έβαλε με την ΔΕΙΑΛ και είπε ότι δεν ασκήσανε καλά τον νόμο να το ψάχνουν, να καλέσουν τους ανθρώπους, δημοτικούς συμβούλους, να κάνουν τη ρύθμιση, παρά να προχωρήσουν σε όλα αυτά και θα αντιπαλέψουμε. Από πίσω όμως δούλευε ένα σενάριο ενάντια στη δικιά μου παράταξη και κυκλοφορούσαν και τα ονόματα, που βέβαια βλέπω τώρα πλέον και δικαιώνονται, δηλαδή ξέραν τι λέγανε, ας πούμε. Μιλούσαμε αν είχαν χρέος στη ΔΕΙΑΛ, αν είχαν χρέος στο Δήμο, μιλάμε για υποτυπώδη ποσά. Εδώ λοιπόν αναγκαστικά, ιδιαίτερα ας πούμε
π.χ. λόγω εμένα για με το 50% που είχα αυτό το οίκημα, έφυγε και ο πρόεδρος του Λισβορίου, ο οποίος ήταν από την παράταξη του κύριου Βέρου, γιατί και αυτός είχε ένα οίκημα 50%, κάτι που δεν θα έφευγε, δεν θα προχωρούσε. Έγινε λοιπόν αυτή η εργαλειοποίηση. Εμείς περιμέναμε από τον πρόεδρο της ΣΠΕΔ, που είναι ο Δήμαρχος, να μπει μπροστά σε αυτόν τον νόμο και να τον αντιπαλέψουμε πολιτικά αυτόν τον νόμο. Με μία και μόνο τροποποίηση, όχι να μην πληρώνουν οι αιρετοί. Βάλτε όσο θέλετε, και 100 ευρώ ακόμα, και 200 και 300 και 400 όσα θέλετε. Αλλά ενυπόγραφα, ότι έχουν ενημερωθεί ενυπόγραφα. Αλλιώς μπορεί να γίνει εργαλειοποίηση. Και σας ρωτώ, εγώ δέχομαι πώς έγινε για τη δικιά μου παράταξη κυκλοφορούσαν τα ονόματα. Βγάλτε λοιπόν στο φως όλους τους υποψηφίους όλων των παρατάξεων, να δούμε πόσοι χρωστάνε και τους αναπληρωματικούς και μη. Να σας πω και το εξής. Αυτή τη στιγμή ο Απόστολος, όταν ειδοποιήθηκε, αν κάνω λάθος Απόστολε μου λες, τον Ιούνιο με email, την επόμενη μέρα, την ίδια μέρα, πλήρωσε ολοκληρωτικά το χρέος του. Ο Απόστολος αυτή τη στιγμή δεν χρωστάει τίποτα. Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι, ανεξαρτήτως και εγώ δεν είμαι υπέρ, που χρωστάνε στο Δήμο, μπορεί να χρωστάνε και 3 και 4 χιλιάρικα, και επειδή έχουν ρυθμίσει, παραμένουν μέσα και ο Απόστολος είναι απ' έξω. Απλά δεν είχα καθαρίσει το χρέος την πρώτη Ιανουαρίου, γιατί δεν είχα ενημερωθεί. Δεν είχε ενημερωθεί. Άρα, αν με μία τροποποίηση γίνει αυτό και μόνο, δηλαδή ενυπόγραφη παραλαβή του ειδοποιητήριου, τελειώνουν αυτά. Δεν θα μπορούν να εργαλειοποιηθούν. Μόνο αυτό. Αυτό χρειάζεται. Και πρέπει πρώτη η Νέα Δημοκρατία, εμείς έχουμε κάνει επαφή και με το χώρο του ΠΑΣΟΚ και με άλλους και συνδικαλιστικά, και όλοι πιστεύουν ότι έτσι μόνο μπορεί να προχωρήσει. Και έτσι να φύγουν αυτά τα μορφώματα που υπάρχουν. Θα μου δοθεί ευκαιρία, φαντάζομαι, ότι με ρωτήσετε να απαντήσω πάνω σε αυτό. Υπάρχει αιτία, θα μου έλεγε κάποιος, κύριε Αλατζά, για να γίνει αυτό το πράγμα. Θεωρώ από την όλη μας πορεία στο Δήμο, που είναι πλέον πάμε στους 9 μήνες. Εγώ όταν κατέβηκα, πραγματικά είχα φύγει από την πρώτο βαθμό, ήμουνα στο β' βαθμό, τα πράγματα τα είχα λίγο διαφορετικά και είναι διαφορετικά από στο πρώτο βαθμό, αλλά λόγω κάποιας εμπειρίας μπορώ και αντιλαμβάνομαι πολύ γρήγορα κάποια πράγματα. Είχαμε λοιπόν μια θετική αντιπολίτευση. Μια θετική αντιπολίτευση σε όλα τα επίπεδα, που δεν προχωρούσαμε σε παραπάνω καταγγελίες πέρα από το λόγο μας μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Από το λόγο μας μέσα στα δημοτικά συμβούλια, από τις επαφές μας με τα στελέχη του Δήμου, ώστε να μπορέσουν να λύνουν όλα πιο νομότυπα. Όλα λοιπόν ξεκίνησαν κατά την άποψή μου όταν ήταν να πληρωθεί ένα ποσό 180.000 ευρώ στη Star Beton. Εκεί λοιπόν στη Δημοτική Επιτροπή φάνηκε καθαρά ότι η υπάλληλος του Δήμου, η οποία δεν ήταν ευτυχώς από εδώ, εννοώ με τη Λινιά, αντέδρασε και δεν υπόγραφε σαν Επιτροπή Παραλαβής, γιατί δεν καλέστηκε. Εκεί τοποθετήθηκα εγώ και είπα θα ήθελα να είναι ο υπάλληλος εδώ. Και μάλιστα στην Επιτροπή αυτή δεν υπογράψαν ούτε οι άλλοι, οι δύο μετά. Με αποτέλεσμα να πάει εξοδικαστικά και άμα περάσει ένας μήνας πάει σαν να έχουν υπογράψει και έτσι δεν έγινε ποτέ η παραλαβή. Όταν εγώ αυτό το θέμα το είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο και για απευθείας αναθέσεις, πώς πληρώνουμε τέτοια και υπάρχει ζήτημα και για τις πάγιες και για άλλα θέματα που παίρνουν οι πρόεδροι, που δεν είναι τίποτα και μπορώ να δεχτώ και μια συμφωνία μεταξύ τους για να κάνουν κάποια πράγματα για το χωριό τους, αλλά για κόψιμο χόρτα και όλα αυτά που είναι κάποια ποσό, ο Δήμαρχος είπε εμείς λαμβάνουμε υπόψη και το θέμα των Προέδρων. Αν μας λένε οι Πρόεδροι ότι έγινε, έγινε. Αυτό δεν γράφεται πουθενά και δεν ισχύει. Λόγο έχει η Επιτροπή Παραλαβής. Αν λοιπόν την Επιτροπή Παραλαβής τη βγάζεις εξωθεσμικά έξω,
υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Και εκεί λοιπόν λέω ότι ξεκίνησε, γιατί τότε πραγματικά πίεσα. Πήγα και ζήτησα όλα τα τιμολόγια. Και των 180.000 τα οποία δεν πήρα, έτσι. Και πού ακριβώς πέσανε αυτά. Και εκεί λοιπόν ξεκίνησε όλη η ιστορία. Η θετική προσέγγιση που είχα προς τους υπαλλήλους, όσον αφορά λόγω ίσως και την εμπειρία που είχα στην περιφέρεια για να κρίνω το επίπεδο και να κρίνω πώς χειρίζεται ένας υπάλληλος και πώς μπορεί να χειριστεί ένας υπάλληλος κάποια θέματα, και οι συζητήσεις που έκανα με πολλούς υπαλλήλους τους καταδείκνυα ότι πρέπει ναι μεν να βοηθούμε τη Δημοτική Αρχή αλλά νομότυπα ώστε να μην γίνονται παρεκτροπές, χωρίς να υποδεικνύω κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν δεν τους άρεσε. Δεν τους άρεσε γιατί κάποια θέματα για να προχωρήσουν ίσως ήθελαν εντέλεστε. Το εντέλεστε το κάνει λοιπόν ένας δήμαρχος ο οποιοσδήποτε, αλλά παίρνει και την ευθύνη. Και έτσι γι' αυτό δεν προχωράνε πολλοί δημοτικοί αρχοντές, λέω για το δικό μας μόνο, συγκεκριμένα στα εντέλεστε, γιατί φοβούνται άλλα πράγματα. Όμως πιέζουν τους υπαλλήλους και ανάλογα το επίπεδο κάποιος υπάλληλος μπορεί να υποπέσει, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουν υποπέσει, και αν ψαχτούν κάποια πράγματα είμαι σίγουρος 100% ότι αυτή η πληρωμή δεν είναι νομότυπη εξ αρχής. Πώς ξεκίνησε και πώς δόθηκε και τι δόθηκαν προεκλογικά. Και δεν υπάρχουν αυτά που σας είπα. Ένα δεύτερο μεγάλο θέμα ήταν ότι εντοπίσαμε πολύ γρήγορα ότι δεν έχουν γίνει ισολογισμοί σε ένα δήμο πρότυπο όπως τον παρουσιάζουν τα μέσα. Ούτε το 19, ούτε το 20, ούτε το 21, ούτε το 22, ούτε το 23. Και ρώτησα, υπάρχουν επιπτώσεις πάνω σε αυτό? Την απάντηση την ξέρω, αλλά ξαναρωτάω, υπάρχουν επιπτώσεις? Υπάρχουν πρόστιμα? Ποιος θα τα χρεωθεί όλα αυτά? Μπορούμε και παίρνουμε κάποια λεφτά ευρωπαϊκά από τη μια από προγράμματα που διαφημίζουμε χωρίς ισολογισμούς? Πώς τα παίρνουμε? Υπάρχουν λοιπόν πολλά ζητήματα που όμως χρειάζονται οικονομικό έλεγχο και οι υπηρεσίες εδώ, όχι του Δήμου μας και πιο πάνω, δεν παίζουν το ρόλο τους. Και είμαι ευθεία, δεν παίζουν το ρόλο τους. Δεν μπορεί τόσα χρόνια να μην παίζουν. Και βέβαια εδώ τώρα πλέον θα μπούμε και πιο δυναμικά σε αυτό το τομέα, γιατί εγώ έχω ζήσει κατάσταση που κληρονόμησα πράγματα σαν δήμαρχος και μετά όλα πηγαίναν να μου τα φορτώσουν εμένα που ήταν πιο παλιά. Και δεν μπορούμε να αφήνουμε αυτά για οποιονδήποτε βγει δήμαρχος αύριο, ακόμα και ο ίδιος αν ξαναβγεί, πάλι θα είναι. Πρέπει να γίνεται η καλή διαχείριση έτσι που πρέπει να γίνεται. Το τρίτο μεγάλο ζήτημα ήταν η μεγάλη διαφωνία μας όσον αφορά τη διαχειριστική επάρκεια του αναπτυξιακού αρμού. Εκεί λοιπόν να μην μπορεί η δικιά μας η ΤΕΔΚ, η τεχνική υπηρεσία, και να μπορεί ο αρμός τόσα εκατομμύρια. Πολύ καλά. Υπάρχει διαχειριστική επάρκεια? Και το πρώτο που ζήτησα και έφερα σε δύσκολη θέση τον Δήμαρχο, στο πρώτο μάλιστα συμβούλιο που έγινε, ήταν ότι εγώ διαφωνούσα με την πολιτική γραμμή που ασκούσε η προηγούμενη αντιπολίτευση και ότι εγώ ήθελα να είμαι μέσα στον αρμό. Ήθελα να είμαι με αντιπρόσωπο μας, όχι εγώ προσωπικά, με αντιπρόσωπο μας μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του αρμού. Γιατί ήξερα ότι σε 2 μέρες 3 ήταν η Γενική Συνέλευση. Και όταν έγινε, και βέβαια δεν έβαλε την αντιπολίτευση μέσα. Είπε μάλιστα ότι θα κάνει τροποποίηση, αλλά είχε υποσχεθεί λόγια για να λέμε λόγια. Και εδώ υπάρχει ένα κενό, δηλαδή πώς μπορεί να μην είναι η αντιπολίτευση και να μην έχει εικόνα το πώς περνάνε κάποια πράγματα. Η άρνηση δηλαδή συμμετοχής μας στο δουσού του αρμού για μας είναι ύποπτη τουλάχιστον, γιατί στα 9 άτομα τι θα μπορούσε να κάνει ένας σύμβουλος, το πολύ πολύ να καταψήφιζε και τι έγινε, αφού έχει πλειοψηφία. Απλά κάποια πράγματα ίσως μπορούσε να βγουν παρά έξω. Μεγάλη διαφωνία όσον αφορά το μεταναστευτικό στις θέσεις μας. Ευτυχώς είχε πάρει πίσω όσον αφορά ότι εμείς έχουμε μία αντίληψη ότι δεν μπορεί να λέμε ότι αυτό είναι στον άλλο Δήμο. Αυτό είναι πάνω στο νησί. Και από τη στιγμή που είναι πάνω στο νησί και αν κρίνουμε ότι είναι αρνητικό, πρέπει να έχουμε τοποθέτηση.
και δεν μπορεί αυτό να το αλλάζουμε τόσο καιρό με το μετανάστευσης, με το αλληλεγγύης πλέον για να πάρουμε λεφτά. Ναι, να τα πάρουμε γιατί τα δικαιούμαστε, αλλά όχι με ανταλλαγή το βούλωμα, το κλείσιμο του στόματος. Έχω ψηφίσει πολλά για να πάρουμε λεφτά στη Δημοτική Επιτροπή, αλλά ξεκάθαρα έλεγα ότι θα είμαστε αντίθετοι σε κάποια τέτοια δράση όσον αφορά τη Βάστρια. Τα πράσινα σημεία. Είστε πολλοί κόσμος εκεί. Τα πράσινα σημεία και ιδιαίτερα, για να μην επεκταθώ, ήμασταν υπέρ του πράσινου σημείου. Σαν λογική, είμαστε υπέρ. Ξεκάθαρα. Και για μάλιστα το ψήφισα και ρωτούσα πού θα γίνει, πού θα γίνει. Δεν μου λέγανε. Και σε κάποια φάση αντιλαμβανόμαστε ότι δημοπρατήθηκε το πράσινο σημείο στα Δάφια, ενώ το έργο έχει απενταχθεί. Πώς δημοπρατούνται τέτοια πράγματα? Αυτά είναι κυτρινισμός για μια αυτοδιοίκηση που βέβαια προσπαθούσαμε να τα λύσουμε από μέσα και όχι να βγούμε παραέξω όσο μπορούσαμε δικαιολογημένα, γιατί αντέδρασαν οι πολίτες στα Δάφια. Η διαφορετική αντίληψη για τη ΔΕΙΑΛ, για τις τιμές. Όταν προσπαθούσαμε να τους πούμε πριν 3-4 μήνες δεν ψηφίσατε. Τώρα γιατί, τι άλλαξε? Έχει γίνει μελέτη κοστολογημένη? Έχουμε δει κάτι καλύτερο? Και είδατε, πολύ σύντομα ήρθε και το άλλαξε το παιχνίδι και ψήφισε, ενώ έχουν επιβληθεί οι τιμές πλέον, ψήφισε να πάμε πίσω που δεν μπορεί να το επιβάλλει, γιατί αυτό είναι απόφαση του ίδιου του ΔΣ της ΔΕΙΑΛ. Καλέσαμε πολλές φορές και λέμε πάμε για τη δικιά μας ΔΕΙΑΛ. Πάμε για τη δικιά μας ΔΕΙΑΛ για να μπορέσουμε να λύσουμε. Γιατί οι άνθρωποι της ΔΕΙΑΛ, θέλω να το πω, για να είμαι τιμίος και ο πρόεδρος και ο κύριος διευθυντής, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν ξεκάθαροι ότι εμείς και με αυτή την άνοδο δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε ένα έργο. Πέρα να διορθώνουμε κάποιες ζημιές που θα γινόταν. Αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι ο βιολογικός, παραδείγματος χάρη στην Πέτρα, στην Άναξο, δεν θα λειτουργήσει. Τα προβλήματα που έχει η Καλονή δεν θα λειτουργήσει. Τα προβλήματα που έχει η Ερεσό δεν θα λειτουργήσει. Όμως μπορούσε η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος να λέει η ΔΕΙΑΛ φταίει. Φορτώνουμε λοιπόν όλα τα δύσκολα στη ΔΕΙΑΛ και όλα καλά και όλα ωραία. Δεν θα πω στην ενοποίηση που ετοιμάζεται της ΔΕΙΑΛ και την αντίδραση που θα έπρεπε να έχουμε σαν Δημοτική Αρχή. Γιατί εκεί ήταν η μεγάλη και μια κόντρα που είχαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν μου είπε ότι αν τα ακούσει αυτά που λέω η Νέα Δημοκρατία θα μου τραβήξει τα αυτή, και το είπα ότι εγώ είμαι υπέρ κάποια πράγματα να είναι στο δημόσιο όσον αφορά την παιδεία, όσον αφορά την ενέργεια, όσον αφορά την υγεία, όσον αφορά την εθνική άμυνα. Πρέπει να είναι δημόσιο χαρακτήρα. Και είναι ξεκάθαρο αυτό το θέμα. Και η παράταξή μας έχει αυτή την τάση. Έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά την περιουσία του Δήμου. Κτίρια που δίνονται, ενώ ήταν και άλλος σκοπός, δίνονται αλλιώς. Όσον αφορά την ενέργεια, τις αναμολυνήτριες, το φράγμα στην Ερεσό, το θερμαλισμό, το γεωλογικό πεδίο. Σε αυτά υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις που δεν θέλουν να ακούγονται. Δεν θέλουν να ακούγονται. Μεγάλο θέμα πολιτικής ήταν το θέμα με το συμπαραστάτη του πολίτη. Κατρανισμό το ονόμασε ο Δήμαρχος. Δεν είναι δικός μου όρος. Ο Δήμαρχος τον είμαι. Εκεί λοιπόν, δημόσια και μάλιστα κάποια μέσα ήταν με, είπε ο Δήμαρχος ότι εμείς, ήταν και ο Στατής ο Γελαγώτης τότε πρόεδρος, εμείς τον έχουμε καλέσει τον κύριο Κατράνη μέχρι τη Δευτέρα να πάρει θέση και να ανακαλέσει. Πέρασαν πολλές Δευτέρες και ο Κατράνης ήρθε. Και όχι μόνο δεν ανακάλεσε, ήταν πολύ πιο επιθετικός και μάλιστα εγώ το έκλαβα ότι του κούνησε το γάντι στον Δήμαρχο και του είπε εγώ καθαρίζω με μερικά πράγματα και εγώ έχω δικιά μου αντίληψη και έτσι προχωράμε. Δεν μπορεί δηλαδή ενώ τον καλεί ο Δήμαρχος να ανακαλέσει και ενώ υπάρχει νομικό καθεστώς που του το είπα και εκείνη ότι με πρόταση του Δημάρχου και ψήφιση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο τελειώνει το θέμα του συμπαραστάτη. Εδώ είναι άλλα θέματα τα οποία τα αναδείξαμε και ήμασταν οι πρώτοι που το αναδείξαμε και σαν παράταξη και πέρα από κόμματα, μετά ήρθαν τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία ήρθε μετά από μας και το κατέκρινε αυτό το πράγμα. Τα μισοτελειωμένα έργα. Πολλά μισοτελειωμένα έργα
τα οποία πολλές φορές με πολύ σκεπτικισμό τα αναδεικνύουμε, όπως είναι ο δρόμος Τσιχράδας, ο οποίος η περιφέρεια μας έδωσε τα λεφτά για να το τελειώσουμε. Αυτά πήγαν, μεταφέρθηκαν και έχει μείνει και δεν προχωρεί και τώρα δεν υπάρχουν τα οικονομικά, ψαχνόμαστε, όπως είναι το 1 εκατομμύριο περίπου 950 χίδερα άγρα, όπως είναι τα γήπεδα στο Μόλι, όπως συνεχίζεται αυτή τη στιγμή, θα δούμε μέχρι, το πιστεύω θα τελειώσει, στο Πολυκνήτο που δεν το βλέπω να ολοκληρώνεται. Και θέματα καθημερινότητας, όπως είναι η καθαριότητα, τα θέματα πρασίνου, του αθλητισμού, τα σχολεία. Είναι θέματα τα οποία αναδεικνύαμε πολιτικά. Δεν θέλανε καν να ακούγονται αυτά. Να ξέρετε το εξής. Μέσω ΔΕΔΑΠΑΛ, που έχει αναδειχθεί τώρα ένα θέμα στο Δήμο Μυτιλίνης, κοντός ψαλμός Αλληλούια και για μας, γιατί εμείς παίρνουμε 94 άτομα, ο Δήμος Μυτιλίνης πιο λίγα, παίρνουμε 94 άτομα μέσω ΔΕΔΑΠΑΛ. Ξέρω ότι πολλά από αυτά τα άτομα δεν χρησιμοποιούνται στην καθαριότητα, χρησιμοποιούνται και τις υπηρεσίες του Δήμου. Και λέω, να το δεχτώ, όντως και κάποια άτομα είναι χρήσιμα. Γιατί υπάρχει έλλειμμα προσωπικού και έπρεπε να γίνει διεκδίκηση διαφορετική απέναντι στην κεντρική πολιτεία. Τέλος πάντων, έστω. Αλλά να βάλω πλάτη και βάζω πλάτη, αλλά να μας πείτε ποιοι και πού. Ποιοι και πού. Υπογράφουν εκεί υπάλληλοι. Υπογράφουν εκεί αντιδήμαρχοι. Υπογράφουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή, 94 άτομα και 24 στην πολιτική προστασία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου είχε 117 πόσα είναι άτομα, 118 άτομα στον δρόμο, οπότε δεν θα έπρεπε να είχαμε κανένα πρόβλημα. Και για να μην σας κουράζω πάρα πολύ, φτάσαμε αυτή τη στιγμή να πηγαίνουμε σε δημοτικές επιτροπές που το έχω κάνει και γραπτός στην αποκεντρωμένη, αν και την αποκεντρωμένη την έχουν ξεκυλώσει ή από πάνω, όσον αφορά την νομιμότητα των Δημοτικών Επιτροπών. Αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση, συνολικά η αντιπολίτευση, έχει δύο μέλη που ήμουνα εγώ και ο Απόστολος, φύγαμε κύρια και μας ακολουθούσαν τα δύο μέλη της Λαϊκής Συσπήρωσης. Τώρα έχουμε μείνει. Δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος. Δηλαδή, αν ένας από τη Λαϊκή Συσπήρωση δεν μπορεί να πάει για κάποιο λόγο, δεν υπάρχει. Άρα πάσχει η σύνθεση αυτή. Αυτή η σύνθεση πάσχει. Εγώ ήμουν και αντιπρόεδρος, δεν έχει σημασία, αυτό μπορεί να λυθεί. Πάσχει αυτή η σύνθεση. Το έχω βάλει αυτό το θέμα ότι πρέπει αμεσότατα να προχωρήσουν και όλες αυτές οι αποφάσεις νομίζω ότι θα εκπέσουν. Όπως είχες βάλει αντίστοιχο θέμα με την Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είχα βάλει με την Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, είχα βάλει με το συμπαραστάτη του πολίτη, είχα βάλει αρκετά ζητήματα που δεν ακούγανε τότε μέσα. Απόστολε. Που οι αποφάσεις ακυρωθήκαν. Που ακυρωθήκαν χωρίς να προσφύγω εγώ βέβαια, έτσι. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Ότι βλέπουμε ένα Δήμο, και αυτό είναι που ενοχλούσε, ότι δεν έχει ολιστική άποψη ανάπτυξης γενικά. Αυτό διαφαίνεται. Κινούμαστε στιγμιαία για κάποιο έργο στην Πέτρα, για κάποιο έργο στο Πολυκνήτο, για κάποιο έργο στην Ερεσό, αλλά ολιστική άποψη και είναι δύσκολο. Εγώ πολύ, στο μικρό διάστημα που είμαι, το καταλήγω όμως, πολύ σύντομα το καταλήγω για να το στηρίξω, δεν μπορεί να λειτουργήσει αναπτυξιακά αυτός ο Δήμος. Όχι για το Βέρο, όχι για κανένα Βέρο. Απλά είναι σκαλοπάτια για κάτι άλλο. Για κανέναν αλατζιά. Πρέπει να γίνουν άλλες κινήσεις. Χρειάζεται το ΙΤΑ τελικά, το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έλεγε για 5 Δήμους. Το λέω πρώτη φορά. Είχε απόλυτο δίκιο. Βρείτε τι γίνεται στο Ερέθυμνο. Ο Δήμαρχος Χίου, ο Μαραφής, αυτή τη στιγμή όταν πήγε ο Μητσοτάκης προεκλογικά, βγήκε με το ζήτημα 3 Δήμοι Χίου, που είναι ένας. Και όταν πήγε ο Μητσοτάκης, αυτό το έβαλε και πάλι. Άρα είναι μια πάλι που ίσως πρέπει να ξεκινήσουμε για τις τοπικές κοινωνίες, αν θέλουμε να δούμε μια ανάπτυξη. Δηλαδή, ο Δήμος Πέτρας είχε ολιστική άποψη. Αυτή τη στιγμή, αυτά που είχαμε στο Δήμο Πέτρας δεν συζητούνται καν.
Το ίδιο ισχύει και για την Ερυσσό, το Μόλυβο, το Πολυχνίδο. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει και ούτε οικονομική δυνατότητα. Ζούμε λοιπόν μετά από αυτή την εργαλειοποίηση σε ένα μεσαιωνικό σκοταδισμό αυτοδιοικητικό. Αυτό πρέπει τα γρανάζια, προσέξτε τι λέω, που έρχονται και γίνονται γρανάζια αυτής της πολιτικής, οδηγούν σε κάποια μορφώματα που αλλοιώνουν τη λαϊκή εντολή. Πρέπει να τα σταματήσουμε και πρέπει να τα σταματήσουμε πολιτικά. Όλες λοιπόν οι υγιές δυνάμεις, ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου, πρέπει να ταχθούν σε αυτή την τροπολογία. Όχι να μην, και το ξανατονίζω, γιατί πολλοί μπορεί να ακουστεί να μην πληρώνεται. Όχι, θα πληρώνουν, αλλά με ενυπόγραφα, για να μην μπορεί να γίνει κάτι το αντίθετο. Αυτά έχω να πω εγώ. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι ο Απόστολος. Δεχόμαστε ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Νομίζω ότι σας έδωσα να καταλάβετε και είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέμα. Ναι. Όταν ο προλαλής της επικεφαλής έχει κάνει μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση, δεν μένουν και πάρα πολλά πράγματα να πεις. Πέρα από κάποιες προσωπικές ερωτήσεις που φαντάζομαι ότι πιθανόν θα μου κάνετε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ένα πράγμα που θα μπορούσα να προσθέσω είναι ότι οι αυτοδιοικητικοί ξεκινούν 1η Σεπτεμβρίου. Μέχρι 1η Γενάρη, που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχουν εξοφλήσει τα υποτιθέμενα χρέη τους, θα μπορούσε άνετα να έχει γίνει ο έλεγχος από τη Δημοτική Αρχή, από τη ΔΕΙΑΛ ή από οπουδήποτε αλλού, να έχουν ενημερωθεί και να έχει τελειώσει η υπόθεση εκεί πέρα. Είχαν 3 μήνες για να κάνουν αυτή την ενημέρωση και να μην έχουμε πλέον το φαινόμενο που μας ταλαιπωρεί τώρα. Τίποτα παραπάνω. Αυτό δεν έγινε. Αν θέλετε να σας πω σε προσωπικό επίπεδο τι παίχτηκε με μένα, πολύ ευχαρίστως. Εγώ πολύ απλά σε ένα σπίτι που έχω έφτιαξα μια πέρκολα στο μπαλκόνι. Έφτιαξα και ένα πάρκινγκ. Όταν λέμε πάρκινγκ, μην φανταστείτε ότι έχτισα κάτι, 4 σιδεροδοκοί και ένα πάνελ. Έπρεπε να πληρώσω λοιπόν κάποιο ποσό γιατί αυξήθηκαν τα τετραγωνικά. Δεν μου ήρθε ποτέ αυτή η ενημέρωση. Φαντάζομαι ότι όπως και στους υπόλοιπους αποστέλλεται ταχυδρομικά. Για κάποιο λόγο δεν την πήρα. Έτσι αλλιώς και πολλές από τις επιστολές που απευθύνονται σε μένα, πότε πηγαίνουν στο γραμματοκιβώτιο της μητέρας μου, πότε πάνε σε κάποιο συγγενή στα δάφια. Γενικά δεν υπάρχει έτσι κάποια σίγουρη διαδικασία για να έρθουν. Όταν μου ήρθε εκ νέου ενημέρωση αυτή, στάλθηκε ηλεκτρονικά, μου ήρθε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την εξόφλησα και εγώ ηλεκτρονικά την ίδια μέρα. Βέβαια αυτή η εξόφληση δεν ήταν πριν την 1η-1η του 24. Ήταν σαφώς μετά. Όταν κινήθηκε η διαδικασία για τους αιρετούς που έχουν πρόβλημα, εγώ είχα ήδη πληρώσει. Δεν έχω κάτι άλλο. Μαρία. Ναι. Από αυτά που μας είπατε, καταλαβαίνω ότι ο πατέρας έχει μια ξεχωριστή περίπτωση, το αντιληφθήκατε αυτό. Αντιληφθήκαμε το αίτημα που βάζετε για πολιτική λύση του ζητήματος. Τα θέματα που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Το πρώτο, αν θα προσφύγετε δικαστικά, προκειμένου να επιστρέψετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν δικαιωθείτε. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι, θεωρείτε δηλαδή ότι εξαιτίας όλων αυτών που περιγράψατε, των διαφωνιών που είχατε με τη Δημοτική Αρχή, όλων αυτών που είπατε πως αποκαλύψατε στο Δημοτικό Συμβούλιο, που πιέσατε για απαντήσεις κλπ. Πιστεύετε δηλαδή ότι έκανε μεθόδευση ο ταξιάρχης μέρος στη Δημοτική Αρχή για να σας πετάξουν απ' έξω, για να μην σας έχουν στα πόδια του? Και μπορείτε να το αποδείξετε αυτό, δηλαδή μπορεί να λέμε, αλλά πρέπει να το αποδεικνύουμε αυτό με κάποιο τρόπο. Προσέξτε να δείτε. Κατά πρώτον, στο πρώτο ερώτημα, αν σκοπεύω να πάω νομικά. Ναι. Δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα να βάλω ούτε 1 ευρώ σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί πρέπει να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Και γιατί μιλάμε τώρα? Για ένα χρέος 214 ευρώ που μου βγάλανε, γιατί εγώ το αρνούμε. Έτσι, το αρνούμε και το πήγαν 550. Γι' αυτό μιλάμε. Είναι δυνατόν? Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί και τα λεφτά είναι αρκετά. Έτσι.
Δεύτερον, εμείς κάνουμε αυτοδιοίκηση. Γιατί το επιθυμούμε και επιθυμούμε το καλό όσο γίνεται για μας, τα παιδιά μας που ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Δεν έχουμε καμία σχέση με τα συμφέροντα που υπάρχουν γενικά. Και δυστυχώς εγώ βρέθηκα την πρώτη στιγμή να χτυπιέμαι με συμφέροντα που ούτε καν τα υπολόγιζα όταν πρώτο ξεκίνησα. Τα συμφέροντα είναι κύρια οικονομικά. Έτσι που δεν ξέρω για ποιο λόγο εμένα με έχουν τοποθετήσει στην αντίθετη πλευρά, γιατί δεν είχα ποτέ ούτε ζητήσει, ούτε έχουν κάτι να μου υποδείξει κανένας. Όσον αφορά την εργαλειοποίηση, θα απαντήσω ως εξής. Η εργαλειοποίηση πανελλαδικά, αυτή τη στιγμή να μπουν οι εισαγγελείς και να δούμε πόσοι άνθρωποι από αυτούς που εκπέμπτουν είναι από τις δημοτικές αρχές. Πόσοι είναι από αλλού και πόσοι ξέφυγαν. Φυσικά και υπάρχει εργαλειοποίηση και δεν το προσωπικό στο δήμαρχο μόνο, έτσι. Σας είπα και προηγουμένως ένα παράδειγμα ότι και υπάλληλος μπορεί να το κάνει την εργαλειοποίηση. Όταν εγώ στην πορεία σε 2 χρόνια δημοτικής αρχής βρεθώ να ανεβεί ένα χρέος λόγω τετραγωνικών και μου το στείλει ο υπάλληλος στο όχι πόρτα-πόρτα που είναι στο σκουτάρο, το αφήνει μέσα σε ένα καφενείο και αν βρεθεί, σε 10 μέρες μπορεί να το στείλει στην αποκεντρωμένη και να εκπέσει ο κάθε δημοτικός σύμβουλος. Ή αν τον ξέρει ότι μπορεί να λείπω στο εξωτερικό. Και δεν είμαι. Άρα η μόνη λύση είναι αυτή. Αυτό το συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι δεν μπορεί αυτά να έχουν κυκλοφορήσει καιρό και να έχουν ψαχτεί μόνο οι άνθρωποι της παράταξής μου. Γι' αυτό είπα, θα δεχόμουν να βγάλουν, αφού παρακάμψουν τα προσωπικά δεδομένα, γιατί κάποιος θα παρακάμψουν τα προσωπικά δεδομένα. Έτσι. Να βγάλουν όλους λοιπόν που ήμασταν υποψήφοι, που ήταν σε ένα ψηφοδέλτιο ότι χρωστάνε. Ας μην πούν ποσό, να πούν αυτός είναι πάνω από 300 ευρώ, αυτός είναι πάνω από 300 ευρώ. Γιατί το βλέπουν, το ξέρουν. Η πολιτική επιλογή ήταν μία. Κατευθείαν γι' αυτό θεωρώ ότι ναι, θυσίασε και ανθρώπους. Στην τάση να εκπέσω αλατζάς. Ο Αποστόλης είχαν και μια προηγούμενη διέρεξη στην προηγούμενη δημοτική αρχή. Έτσι. Τι? Ότι πέσαν και κάποιοι από τη, ναι. Ας πούμε ο πρόεδρος του Λισβουρίου, έτσι, ήταν στην το 50-50. Που εγώ δικαιώθηκα καταρχήν. Έχετε καταλάβει το εξής, ότι αν πάρεις ότι τα ωφέλη είναι 50% με τον άλλο που το έχω, δεν πέφτω. Αν πάρεις το Υπουργείο Οικονομικό, ποιον θα πάρεις είναι, πέφτεις. Γιατί λέει ότι και οι δύο πρέπει να τα πληρώσετε όλα. Καταλάβατε τι γίνεται. Άρα, η αποκεντρωμένη γίνεται λάστιχο. Και σας λέω, από την αποκεντρωμένη με βεβαιώνανε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μη μου πείτε γιατί δεν ζήτησε ένα χαρτί και γιατί το ζήτησα. Τους λέω καλά, στείλατε απόφαση για μένα. Μου λέει, μα αφού δεν πέφτεις, δεν υπάρχει λόγος να βγει καμία απόφαση. Οι πιέσεις ήταν τέτοιες που φτάσανε μέχρι 12 Αυγούστου να στείλουν με εμπάθεια αυτά τα χρέη. Τι άλλο να πω, αν εκεί δεν βλέπετε δρομολόγηση ή να το πάρουμε αλλιώς. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι τιμωρούμε τον κάθε επειδή κακός έπεσε ο πρόεδρος ο Γελαγότης. Κακός, και το ξανατονίζω και σήμερα, κακός. Αν είχε ενημερωθεί, ναι, και εγώ σήμερα δεν χρωστάω. Την πρώτη μέρα που ενημερώθηκα, 14 που πήγα στο Δήμο, αμέσως έκανα τη ρύθμιση, αμέσως. Παρόλο που διαφωνώ που βρήκαν αυτή την κλίση του 2005. Έτσι. Και πιάνουν και το 24 μέσα. Και το... Υπάρχουν θέματα. Ευχαριστώ. Ναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είπατε προηγουμένως ότι
Έχουν αλλάξει οι υπάλληλοι στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Ένα είναι αυτό, γιατί δεν το κατάλαβα ακριβώς. Προηγουμένως είπατε ότι, ότι υπάρχει μια μεθόδευση. Γιατί εκτιμάτε ότι υπήρξε αυτή η μεθόδευση και στο πρόσωπο του κυρίου Γελαγόρου? Και ένα τρίτο ερώτημα που ήθελα να κάνω. Αναφέρατε ότι έγινε εργαλειοποίηση ενός νόμου ως προς τις οικονομικές εκκρεμότητες. Δεδομένου ότι η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι άρτια για να συνεδριάσει και δεδομένου ότι δεν έχουν ορκιστεί οι επόμενοι όλοι της παράταξής σας, εσείς σκέφτεστε σαν ενδεχόμενο να εργαλειοποιήσετε αυτόν τον νόμο? Ακούστε να δείτε, να αρχίσω από το τελευταίο. Κατά πρώτον, όταν δεν ορκιστούν όλοι, δεν μπορεί να πάει σε Δημοτικό Συμβούλιο πάσχη. Άρα το ξέρει ο Δήμαρχος αυτό, το ξέρει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν θα βγάλουν πρόσκληση αν δεν ορκίσουν όλους. Πάσχη δεν μπορεί να πάρει καμία αποφάση. Διαφορετικά, η ίδια η αποκεντρωμένη δεν θα κάνει δεχτές τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα το ξέρουν αυτό. Δεν είναι, θα προχωρήσουν, θα βρουν τους ανθρώπους που είναι να ορκιστούν και θα ορκιστούν και θα προχωρήσει η δουλειά. Δεν υπάρχει πάνω σε αυτό. Όσον αφορά το δεύτερο που με ρωτήσατε, είναι αν για την εργαλειοποίηση. Κάτι σε αυτή την κατηγορία, επειδή είπατε και προηγουμένως ότι θυσίασε και ειδικά το άτομα, αν εννοείται τον κύριο Γελαγόρη και πώς το εξηγείτε? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θα πω ότι μέσα σε μια παράταξη, οποιαδήποτε παράταξη, υπάρχουν δελφίνοι. Υπάρχουν δελφίνοι. Έτσι, που βλέπουν κάποια πράγματα. Έχω την άποψή μου, δεν θέλω να μπω σε αυτό το θέμα. Ένα μόνο θα πω, ότι η αντικατάσταση των Προέδρων άργησε. Άργησε και οι απαντήσεις που πιεστήκανε για να γίνουν κάποια πράγματα, για να περάσουμε στην αντικατάσταση. Τίποτα άλλο, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Υπάρχουν δελφίνοι οι οποίοι επωφελούνται από κάποια πράγματα. Τώρα, αν έγινε ή δεν έγινε ξεκάθαρα, το ξέρουν πολύ καλά και νομίζω ότι όλοι έξυπνοι είναι και μπορούν να ξέρουν τι έγινε. Προηγουμένως ξέραν ότι υπάρχουν νομικά πρόσωπα, ξέραν με τα αφημί να βρουν ποιοι είναι, άρα ξέραν και ποιους μπορούσαν να βρουν. Να πω και κάτι άλλο. Αλήθεια, γι' αυτό το νόμο λέω τώρα, πόσα νομικά πρόσωπα σχολικές επιτροπές χρωστούσαν στη ΤΕΙΑ? Μήπως πρέπει να εκπέσουν οι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών? Λέω, άκουγα για κάποιο νερό. Αυτόν το αφήμι, δεν φαίνεται? Ναι. Και μιλάμε για λεφτά τώρα, έτσι, δεν μιλάμε για 300 ευρώ. Και ως προς το πρώτο ερώτημα για την αλλαγή υπαλλήλων στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, επειδή δεν συνενούσαν σε κάποιες καταστάσεις. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εδώ όσον αφορά την αλλαγή των διευθυντικών θέσεων, υπάρχει ένα νομικό καθεστώς που έχει ψηφιστεί και δεν περπατάει εδώ και καιρό. Έτσι. Οπότε κάθε δημοτική αρχή βολεύει να μπορεί να αλλάξει με κάποιον τρόπο κάποιους ανθρώπους, αν ίσως δεν είναι συνεργάσιμοι. Εδώ είχαμε λοιπόν μία αλλαγή στο θέμα, στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού, με βγάζοντας έναν οικονομολόγο και βάζοντας έναν που δεν είναι οικονομολόγος. Δεν θέλω να κρίνω εγώ ακριβώς αυτή την ενέργεια, αλλά κρίνοντας με την πληρωμή που έγινε μετά, την ανάφερα ποια είναι, υπήρχε θέμα να πληρώσει οποιοδήποτε αυτά τα λεφτά. Κάποιος που γνώριζε μερικά πράγματα. Και είμαι ξεκάθαρος. Λοιπόν, αν δηλαδή ψαχτεί από πότε και πώς ανέβηκε στο γεμί, αν ανέβηκε, πώς πάρθηκαν, πώς υπέγραψαν οι επιτροπές παραλαβή, πού πέσανε, υπάρχει θέμα. Και για τις ποσότητες. Το προσωπικό σε ένα δήμο, εγώ προσπάθησα πολύ, μιλώντας με τους ανθρώπους, γιατί και εγώ δημόσιος υπάλληλος είμαι, δεν θα ήθελα να μένουν σε γραναζάκια που θα βάζουν υπογραφές.
Δυστυχώς, στο δικό μας Δήμο παίζουν και έρχονται άνθρωποι, είτε σύμβουλοι, είτε κυκλοφορούν στα γραφεία, άνθρωποι οι οποίοι ήταν από τον πρώην Δήμο Μυτιλίνης, οι οποίοι καθορίζουν, φαίνεται, ακριβώς τι πρέπει να υπογράψουν και τι δεν πρέπει να υπογράψουν οι υπάλληλοι. Και ανάλογα αν είναι καλοί στις υπογραφές, συνεχίζουμε. Υπάρχει ένα θέμα δηλαδή γενικότερο πάνω σε αυτό. Θα ήθελα δηλαδή πραγματικά να ξέρω αν οι οικονομολόγοι που υπάρχουν στο Δήμο Δυτικής Λέσβου έχουν υπογράψει ότι δεν μπορούν να πάρουν τη θέση του διευθυντή. Και εδώ βέβαια η απάντηση θα είναι πανεύκολη, ότι είναι διοικητικό οικονομικό, ότι μπορούμε να αποφύγουμε τον οικονομολόγο για τα οικονομικά. Όμως πρακτικά έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και όπως μου είπε ο διευθυντής, γιατί τώρα στο λόγο, μου λέει, όταν του είπα καλά, αμελητεία πρέπει να τα βγάλετε τότε. Γιατί δεν τα βγάλατε τότε? Εμένα ήταν 214, μάλλον δεν το είδατε καλά. Ήταν 214 και άρα έλεγατε πάνω από 300 δεν είναι, μετά τα υπολογίσατε και πάμε με τους στόχους. Λέει, έπρεπε η προηγούμενη, έριξε τα βάρη στην προηγούμενη διευθύντρια. Και του λέω, άρα ο Δήμαρχος πρέπει να προβεί σε ΕΔΕ. Γιατί οι υπάλληλοι του δεν κάναν τη δουλειά τότε που έπρεπε? Ιδάλλως πρέπει να πάει στο β' μέρος που σας είπα, εφόσον είναι στην τρέχουσα πλέον περίοδο και έχουμε φύγει από το δεκαήμερο του Ιανουαρίου ή το μήνα του Ιανουαρίου, πρέπει όσοι εμφανίζονται να καλούνται να ρυθμίζουν ή να πληρώνουν. Άρα δεν θα είχαμε αυτά τα γεγονότα. Γι' αυτό λέω εργαλειοποιήθηκε. Μπορούσε ο κάθε δήμαρχος, εφόσον έχει καθυστερήσει, να το πάρει πάνω του το παιχνίδι. Δεν θέλεις. Και να σας πω και κάτι. Υπάρχουν δήμαρχοι που ούτε καν το έχω άγγιξει πανελλαδικά. Ούτε καν το έχω άγγιξει το θέμα. Ναι. Μια τελευταία ερώτηση. Ποια θα είναι η δική σας στρατηγική που θα ακολουθήσετε ως απάντηση σε αυτή τη μεθόδευση την οποία αναφέρετε? Δηλαδή, τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Εγώ είμαι αυτοδιοικητικός. Ούτε κινούμε. Έχω μετά από τόσα χρόνια έχω φροντίσει και προσπαθώ να βγάλω την εμπάθεια από μέσα. Που όταν είσαι πιο νέος, ίσως την έχεις παραπάνω, την έχω και το έδειξα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν μερικές φορές βρισκόμουν απέναντι σε αντιδημάρχους που έπρεπε να τους φέρω σε δύσκολη θέση, δεν τον έφερνα με την έννοια της παρατήρησης, αλλά την έννοια της βοήθειας. Νομικά μπορώ να πάω, το σκέφτομαι, το βλέπω. Έτσι, αλλά αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα πολιτικά. Πιέζω όλους τους ανθρώπους που έχω γνωστούς ανά την Ελλάδα, ώστε αυτό το πράγμα πρέπει να πάει και μέσα στην ΚΕΔ. Κάτι που έπρεπε να κάνει ο Δήμαρχος, όχι εγώ. Από την πρώτη στιγμή έπρεπε να το κάνει ο Δήμαρχος. Και να το έχει δημοσιοποιήσει οι Δήμαρχοι, θα μπορούσα να πω. Έτσι, γιατί πραγματικά ξέρουν ότι αυτό χρησιμοποιείται. Και δεν μπορεί να πεις τώρα ότι ο πολίτης, την εύκολη, πρέπει να ψάχνει τα χρέη του μόνος του. Που ξεπηδούν, και σας έφερα παράδειγμα. Από μια στιγμή, εγώ μέσα στο, σε αυτά που μου βάλανε, άμα σας τα δείξω θα γελάτε, είναι 0,43, 1,1 και κατεβαίνει 20 σελίδες και βγάζει ένα ποσό 74 ευρώ, έχει φόρο οικοπαίδο. Λέω, τι είναι αυτό, υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν το ήξερα, πρώτη φορά το είδα. Και σκέφτηκα ότι ένα 36 τετραγωνικά που πήρα από τον πατέρα μου, το έχω κάνει 38, το διόρθωσα, ήταν 38. Και ήταν αυτό, 0,31 παρακαλώ. Δηλαδή τώρα αυτά θα λέμε, εδώ το είδα. Καταλάβατε, δεν είναι τώρα, μιλάμε τώρα, είναι απλό, πολύ απλό. Πολιτική βούληση θέλει. Ενυπόγραφα λοιπόν, χρήματα δεν θέλετε να μαζέψετε. Ενυπόγραφα λοιπόν τους φωνάζετε, υπογράφουν και όταν τη ρύθμιση δεν την πραγματοποιήσουν, στην πορεία πέφτει. Κατευθείαν με την πρώτη στιγμή. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό θέλει. Πάνω σε αυτό που είπατε τώρα, ήθελα να ρωτήσω, επειδή είπε ο κ. Βαδελτζής ότι είχαν 3 μήνες όλοι οι αρμόδιοι να σας ενημερώσουν.
δεν θεωρείται ο νόμος ήταν γνωστός από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο σχετικά με, με τα 300 ευρώ τέλος πάντων. Ναι. Δεν θεωρείται ότι μέσα σε αυτό το διάστημα μέχρι 1η Ιανουαρίου θα έπρεπε εσείς οι ίδιοι να ψάξετε αν έχετε οφειλές ώστε να τις εξοφλήσετε και να μην έχετε πρόβλημα. Αν είχαμε τέτοια υποψία προφανώς και θα το κάναμε. Εφόσον υπήρχε όμως ο νόμος που από ό,τι φαίνεται ήταν πολύ που... Δηλαδή, αν σας ρωτήσω τώρα εγώ αν έχετε οφειλές, λογικά θα είσαστε κατηγορηματικοί. Ας υποθέσουμε ότι δεν έχετε. Θα είσαστε κατηγορηματικοί. Θα βγείτε και θα μου πείτε δεν έχω οφειλές. Αν λοιπόν μέσα σου ξέρεις ότι δεν έχεις, δεν μπορείς να φανταστείς, δεν μπορείς να πιστέψεις ότι πιθανό να υπάρχει κάτι που να σου έχει διαφύγει. Γιατί για αυτό το πράγμα μιλάμε. Αν είχαμε μια υποψία, ναι, φυσικά θα πηγαίναμε να το ψάξουμε. Μα δεν είναι καθόλου δύσκολο να το δεις τώρα και ηλεκτρονικά και μέσω του λογιστή. Και αυτό το λέω. Δεν φαίνεται. Μακάρι να φαίνονταν. Θα μπαίναμε στην ΑΔΕ και θα το βλέπουμε και θα πληρώνουμε. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό έχει δημιουργήσει στους πολίτες μια αληθινή εντύπωση. Δηλαδή ότι τόσοι αιρετοί χρωστούν και ζητούν από εμάς και απαιτούν να ξύσει στα νερά, στο ρεύμα, στο. Σωστά. Επειδή στην ΑΔΕ μπαίνω συχνά, δεν υπάρχει κάτι που να φαίνεται εκεί πέρα. Αυτό που είπατε είναι το ουσιαστικό, είναι το λυπητερό. Ότι ο πολίτης εισπράττει μαύρο και εμείς ερχόμαστε και δίνουμε ακόμα πιο πολύ μαύρο. Αυτή είναι η ιστορία τώρα εκεί. Και θα σας πω και το εξής. Εγώ έπιασα και τον υπάλληλο που είχα στο Δήμο Πέτρας και τον ρώτησα. Και ευτυχώς που θυμάται. Λέω το 10 δεν είχα καθαρίσει τα πάντα. Και μου λέει ναι, το θυμάμαι ακριβώς. Πώς το 9 βρίσκεται μέσα, λέω. Λέει ήταν χειρόγραφα και μπορεί να ξέφυγε κάτι. Λέω ωραία. Δεν μου λες, λέω, πες μου κλείσει. Κοκ του 5. Λέει αποκλείεται αυτό. Αυτό αποκλείεται. Τα στέλναμε κατευθείαν. Γιατί ήξερα ότι τα στέλναμε. Λέω, πώς είναι δυνατόν. Αφού είχα καθαρίσει. Γιατί είχα ένα μαγαζί τότε και είπα να το καθαρίσω τότε. Όχι για κανένα. Λοιπόν, όσον αφορά, είπε ο Απόστολος κάτι. Έπρεπε να γνωρίζεις και σας είπα ότι τον Απρίλιο ο ίδιος ο διευθυντής μου είπε ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μετά από δικό του τηλέφωνο. Κύριε Βερβέρη, όταν ό,τι σου έρχεται το εξοφλάς. Δεν μπορεί να περάσει από το μυαλό σου ότι πιθανόν να μην σου έχει έρθει κάτι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Επίσης, ήθελα να ρωτήσω πώς και ποιοι, αν θέλετε να μας πείτε, τι από την παράταξή σας έχουν εκπέσει τελικά. Πόσοι και ποιοι, δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρετε τα ονόματα. Και το τρίτο που δεν το κατάλαβα, αυτό που είπατε για τις 180.000 ευρώ με τις ταρπετών. Και την απόφαση που δεν υπέγραφε μια υπάλληλος. Θέλετε λίγο να το ξεκαθαρίσετε αυτό, να καταλάβουμε τι εννοείται. Ναι, λοιπόν, ένα-ένα. Εγώ ήμουν μέλος της Δημοτικής Επιτροπής όπως και ο Απόστολος. Μας ήρθε λοιπόν ένας εξοδικαστικός, εις τα εμπετών, απαιτούσε από το Δήμο να πληρωθεί 180.000 ευρώ μετά. Γιατί οι άνθρωποι τα έχουν ρίξει. Λογικό είναι. Άμα και εμένα, όταν ήμουν δήμαρχος, είχε έρθει τότε και απαιτούσε ο κύριος Μαμπουκλής 400.000. Όταν έγινα δήμαρχος το 10. Δεν τα πληρώσει, τα πήγα. Πίσω, τέλος πάντων, έγινε εξοδικαστικός, τα πληρώσανε από το Δήμο 100.000 τότε. Κάναν από τα 400. Εκεί λοιπόν, στις εισηγήσεις, είδα ότι κάποια υπάλληλος αρνιόταν να υπογράψει. Γιατί δεν είχε καλεστεί. Στην παραλαβή. Η υπάλληλη βγαίνει μια επιτροπή παραλαβής. Αυτή πρέπει να υπογράψουν. Για να πούνε έγινε αυτό. Αυτό στο Δήμο μας έχει καταστηριχθεί. Είναι ξεκάθαρο. Αρνιόταν γιατί και δεν μπορείς να μην τη φωνάξεις. Λέγανε τα δικά τους εκεί μέσα και τους είπα ωραία, γιατί δεν την κάνετε δε, άμα λέει ψέματα υπάλληλος. Δεν μπορεί μια υπάλληλος να λέει αυτό το πράγμα, γιατί δεν την κάνετε δε. Ένορκη διοικητική εξέταση. Έλα εδώ, γιατί τα λες αυτά. Εμείς είχαμε φωνάξει, λες ψέματα. Φυσικά δεν έλεγε ψέματα η υπάλληλος, γιατί εγώ την πήρα και τηλέφωνο. Έτσι. Ασχολήθηκα. Το κακό είναι ότι εμείς ασχολούμασταν σαν αντιπολίτευση. Ασχολούμασταν με τη θετική ενέργεια. Όχι για να βγάλουμε. Πόσο καιρό το ξέρω. Δεν το έβγαλα. Προσπαθούσα να βρω. Όταν τους πίεσα όμως ότι θέλω τα τιμολόγια, γιατί υποπτεύτηκα κάποια πράγματα τέλος πάντων που γίναν προεκλογικά και που πέσαν και σε ιδιωτικές μέσα και σε ιδιώτες, τότε είπα θέλω τα τιμολόγια. Και τότε είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο το μεγάλο ο Δήμαρχος όταν τον προκάλεσα ότι και πώς θα πληρώσουμε, γιατί τώρα περιμένουμε να πληρώσουμε χόρτα, κόψιμο χόρτων, στη δικιά μου πλευρά. Ανάθεση, 20 χιλιάρικα, δεν έχει γίνει. Και του είπα ότι ακούγεται
ότι ο εργολάβος έχει κάνει συμφωνίες με προέδρους και του είπε: τον έναν του δίνει 3 εκατοστά κατουβάνι, 5 εκατοστά κατουβάνι, 6 εκατοστάρικα για να κόψουν με τους εθελοντές και να τα πάρει χωρίς να γίνει αυτό. Και τι μου είπε, ποιος θα παραλάβει, λέω, από τους υπαλλήλους, ποιος θα παραλάβει αυτό το έργο? Γιατί υπάρχει επιτροπή παραλαβής. Τι μου είπε, εμείς άμα μας λένε οι πρόεδροι ότι είναι OK, μα δεν υπάρχει θεσμοθετημένο τέτοιο. Οι πρόεδροι, οι άνθρωποι πολεμούν να κάνουν τη δουλειά του, λέει, τα χαλάσουμε το Δήμαρχο. Α, είπα, και πάρουν καμιά πιτουνιέρα παραπάνω. Α, είπα, και έτσι γίνεται η ιστορία όλη. Τελικά με το συγκεκριμένο τι έγινε? Ποιο? Με το 180. Έχει πληρωθεί. Ωραία, εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω και πιθανόν είναι τι. Αυτό μου έχουν πει, μου έχουν πει ότι έχει πληρωθεί. Μου έχουν πει. Υπάρχει ξεκάθαρα σταλία εκεί, δηλαδή. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι, εγώ είμαι ξεκάθαρος. Δεν υπογράφτηκε η παραλαβή του έργου. Χωρίς την παραλαβή, κανονικά δεν μπορεί να πληρωθεί και ο εργολάβος. Πήγε πληρώσει. Λοιπόν και τα πήγε, πήγε εξοδικαστικά για να τα πάρει. Το κατάλαβες. Και τα πήρε. Αυτό χρησιμοποιείται πολύ στο Δήμο μας. Αυτή η πατέντα. Το καταλάβατε. Και αν ένα πράγμα χρησιμοποιείται πολλές φορές, υπάρχει θεματάκι, έτσι δεν είναι? Σε σχέση με αυτό και σε όλα όσα είπατε για που αφορούν τις υπηρεσίες και τις αντικαταστάσεις των υπαλλήλων και τα. Αν δεν κάνω λάθος, όλες οι αποφάσεις ελέγχονται από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Αν και είναι το δεδομένο ότι όλοι οι Δήμοι και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης και οι περιφέρειες είναι υπό το στενό κλειό και μάλιστα έχουν και πολλά παράπονα και από δημάρχους και από περιφερειάς σαν την Ελλάδα ότι αμάν με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις δεν μπορούμε να κάνουμε ρούπι, να το πούμε έτσι, να κουνηθούμε πέρα από τον νόμο. Εσείς πιστεύετε ότι αν γινόταν, αν έβλεπε τέλος πάντων οι αποκεντρωμένες διοικήσεις αποφάσεις όλες αυτές τις οικονομικές επιτροπές, τις δημοτικές επιτροπές, οικονομικές επιτροπές, παλιότερα δημοτικές επιτροπές τώρα κτλ. Δεν θα υπήρξαν κάποιες επιπτώσεις? Δηλαδή οι αποφάσεις αυτές θα εγκρίνονταν από την αποκεντρωμένη διοίκηση ή θεωρείτε ότι και εκεί υπάρχει ζήτημα στην αποκεντρωμένη διοίκηση, Αιγαίο αναφέρομαι? Ναι, θεωρώ ότι μπορεί να γίνει παρεμβάσεις. Στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Ναι. Θεωρώ και σας είπα παράδειγμα με μένα. Η πρώτη απόφαση ήταν ότι το 50-50 δεν μετράει. Πιεστήκανε, πήγανε με το, αυτό που λέει το Υπουργείο Οικονομικών, όχι με το άλλο, και βγάζουν. Αλλάζει η απόφαση κατευθείαν. Και τα δυο νόμιμα είναι. Είναι ποιο θα πάρεις. Παρεμβάσεις θεωρείται από την Δημοτική Αρχή και από άλλους? Φυσικά. Από παντού. Και από άλλους. Και από άλλους. Εγώ δεν είμαι ίσως ο πιο αρεστός ακόμα και εσωκομματικά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν μου απαντήσετε σχετικά με... Όχι για κανένα λόγο, ούτε έχω αντιπαλότητα προσωπική. Τα θέματα μας είναι πολιτικά. Ξεκάθαρα πράγματα. Κάποιοι άνθρωποι έχουμε διαφορετικές απόψεις και μέσα στον ίδιο το χώρο. Δεν είναι κακό. Έτσι. Σχετικά με τα δικά σας τα μέλη που έχουν εκπέσει, δεν μου είπατε. Εντάξει, έχω εκπέσει εγώ. Ναι. Ο Απόστολος. Ναι. Ο κύριος Βερεβίνης. Μέχρι τώρα. Συγγνώμη, και να μένω. Τρία μέλη, δηλαδή τρεις. Ναι, ο Βερεβίνης αντικατέστησε τον Απόστολο. Και έπεσε κι αυτός. Δηλαδή, σκεφτείτε το κωμικό ποιο είναι. Ότι, αν θυμάστε, όταν έγινε πρόεδρος ο κύριος Δίσος, έπεσε, ενώ εγώ το είχα πει για τη Δημοτική Επιτροπή, αυτοί έχουν δικηγόρους καλούς, οπότε προχωράν και έπεσε. Μετά προχωρήσανε πάλι σε εκλογή χωρίς να τον έχουν ορκίσει. Τον βάλανε και υπέγραψε, χωρίς να γίνει ορκομοσία. Η ορκομοσία έγινε μία μέρα μετά που βγάλανε. Δεν το πρόσβαλα εγώ. Το ανέφερα όμως στα μέλη. Και μάλιστα ο κύριος Σικάς στον επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο είπε ότι έγινε πραξικόπημα. Και δεν μίλησε κανένας το πραξικόπημα. Αυτή ακριβώς τη λέξη και έγινε πραξικόπημα. Έρχεται λοιπόν ένας δήμαρχος και ορκίζει έναν δημοτικό σύμβουλο που, το, και τον κάνει, μάλλον έναν αναπληρωματικό που ήταν στη σειρά και τον κάνει δημοτικό σύμβουλο ενώ ξέρει ότι θα πέσει. Και δεν τον ειδοποιεί. Μην καταλάβετε, γιατί αυτά τα είχαν βγάλει πριν. Για ονόματα που τα λένε και ξέρουν ακριβώς πού. Γι' αυτό λέω ότι έχει γίνει εργαλειοποίηση. Και τα τρία ονόματα αυτά, το δικό σας, του κ. Βαλιτζή και του Βερεδίνη, μέχρι τώρα. Τι είναι η αντικαταστάτη σας? Αντικαταστάτης είναι ο Ματθαίο Χρήστος, χτες ορκίστηκε.
χτες ορκίστηκε ο Ματσέος. Ως δημοτικό σύμβουλος. Στη θέση τη δική μου πήγε ο κύριος Δερεβίνης. Ναι. Και μέχρι να. Περίμενε. Ο Ματθαίος πήγε στη δική σου θέση ή στο Δερεδίνη πάλι. Στη δική σου. Ωραία. Όχι, δεν το ξέρω. Λοιπόν, να τα πούμε ένα-ένα. Συγγνώμη, εγώ δεν καταλάβω. Δηλαδή, ορκίσατε τον κύριο Δερεδίνη χωρίς να ελέγξει προηγουμένως, αν θα μπορούσε. Τα ξέρανε, ρε, αφού το λέγανε πριν. Σε λέω πριν δύο μήνες, προτού ακόμα πέσει κανένας, το όνομα του κυρίου Δερεδίνη είχε κυκλοφορήσει. Και αλλωνών. Και εγώ τον πήρα τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, τον ορκίσαν ενώ ξέρανε ότι θα πέσει. Για τη σύνθεση. Δεν έχει υπαλλήλους που να κάνουν έλεγχο αν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις και μετά να τους ορκίσουν από το να μπαίνουν με αυτή στη διαδικασία, γιατί αυτό είναι και λίγο. Έλατε. Γι' αυτό ρωτάω κι εγώ. Έλατε. Και μάλιστα ο κύριος Βερβίνης στο κάτω-κάτω δεν είχε εκλεγεί. Οπότε σου λέει, άστο. Δεν υπολόγιζε όλα αυτά. Τώρα είπατε ενώ ο Ματσέο και ο δεύτερος. Ο κύριος Ματσέο αντικατέστησε το. Ο Βερεβίνης αντικατέστησε τον Απόστολο. Ο κύριος Ματέο, μάλλον, καλέστηκε ο κύριος Κιτσινά μας πρώτα να αντικαταστήσει εμένα. Ο κύριος Κιτσινά μας δήλωσε ότι δεν θέλει να πάει και προχωρήσανε για μένα στον κύριο Ματέο, ο οποίος ορκίστηκε χθες. Για σας, ο κύριος Ματέο. Ο κύριος Ματέο. Τώρα έχει πέσει ο κύριος Δερεβίνης και θα καλεστεί ο κύριος Κάσιος, αν δεν έχει καλεστεί. Κάσιος. Κάσιος Δημήτρης. Κάσιος. Ναι, έτσι είναι. Ναι, ναι. Μέχρι εκεί είμαστε ακόμα. Ο κύριος Κάσιος το δεχτεί τη θέση. Αυτό είναι, με ρωτάνε πολλοί. Εγώ ποτέ δεν θα απαντήσω σε ένα τέτοιο θέμα. Είναι μια προσωπική καθαρά επιλογή του καθενός. Αν δεχτεί έχει καλός, αν δεν δεχτεί πάμε στον επόμενο. Προχωράμε παρακάτω.